Ο λόγος της σημερινής κινητοποίησης είναι το πρόβλημα του σχολείου στο κτίριο που στεγάζεται, που όπως γνωρίζετε είχαμε πτώση επιχρησμάτων πάνω στα κεφάλια των παιδιών μας. Κάτι το δυστυχώς είναι μία ακόμα κινητοποίηση για το θέμα του στεγαστικού του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Όπως γνωρίζετε είχαμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Είχαμε κοινοποιήσει και στα μέσα όλη την προσπάθειά μας, γιατί αυτά όλα που δυστυχώς επιβεβαιώνονται τα είχαμε προβλέψει, τα είχαμε πει και απλά δεν εισακουστήκαμε ποτέ από τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι για πολλωστή φορά δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει, αυτά που ορίζει η νόμη και η ίδια η πολιτεία. Οι μαθητές μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο σχολείο, δεν έχει μεγάλο χρονικό διάστημα που μετακόμισαν στο νέο κτίριο. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι νέο κτίριο. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι σχολείο, είναι κοιτώνες του ΟΑΕΔ, ένα παλιό κτίριο των κοιτώνων του ΟΑΕΔ, το οποίο έχει βασικές ελλείψεις προδιαγραφών για σχολείο και δι για μουσικό σχολείο. Πέρα λοιπόν από όλα τα προβλήματα που έχει των βασικών προδιαγραφών που αφορούν τις αίθουσες, τον αριθμό των αιθουσών, τα τετραγωνικά, την έλλειψη αίθουσων για τα μουσικά σύνολα, τους διαδρόμους οι οποίοι είναι θεόστενοι και τα παιδιά και οι καθηγητές κινδυνεύουν κάθε μέρα εάν τυχόν χρειαστεί να διαφύγουν μέσα από αυτούς τους διαδρόμους. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν, είχαμε τονίσει πάρα πολλές φορές πέρσι το καλοκαίρι ότι γίνεται μια βεβαιασμένη μετεγκατάσταση στο χώρο αυτό, όπου δεν είχαν καθόλου προλάβει να δουλέψουν ορθά οι υπηρεσίες για να τον προετοιμάσουν, να μπορέσουν να μπουν τα παιδιά μας και να μην κινδυνεύουν οι ζωές τους. Το κτίριο αυτό έχουμε κάνει πάρα πολλές αναφορές ότι έχει και καθίζηση. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές να το δούνε και οι μηχανικοί του Δήμου και των τεχνικών υπηρεσιών και όλων των αρμόδιων φορέων, και δυστυχώς είναι τραγικό και λυπηρό το ότι δύο φορές Επιτροπή Καταλληλότητας υπέγραψε για αυτό το κτίριο για να μεταφερθούν εκεί τα παιδιά μας. Η Ελμέση έγγραφό της αναφέρει ότι είναι το τρίτο περιστατικό πτώσης οβάδων στο συγκεκριμένο κτίριο. Ακριβώς. Είμαστε από πέρσι τέτοια εποχή σε αυτό το κτίριο και είναι η τρίτη φορά που κινδυνεύουν τα κεφάλια των παιδιών μας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι εννοούμε με τους οβάδες. Φαντάζομαι είδατε και τις φωτογραφίες. Δεν μιλάμε για μια απλή φλίδα. Μιλάμε για κομμάτια σοβάδων 2 και 3 εκατοστών, τα οποία ήταν τουλάχιστον 2 τετραγωνικά, αυτό που έπεσε προχτές, πάνω στα κεφάλια των παιδιών μας. Δηλαδή είναι τραγικό. Κάποιος επιτέλους πρέπει να πάρει, να κάνει κάποιες ενέργειες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι για την κοινωνία μας γενικότερα, είναι απαράδεκτο να μπορούμε να ανεχόμαστε κάποιες τέτοιες καταστάσεις για τα παιδιά μας. Δηλαδή είναι πραγματικά θλιβερό και απαράδεκτο. Πριν τη μετακίνηση των παιδιών, είχε κοινοποιηθεί από το Δήμο έγγραφο στο οποίο αναφερόταν ότι το κτίριο πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Ναι, δυστυχώς υπήρχαν διάφορα έγγραφα και όπως σας είπα και προηγουμένως, 2 επιτροπές καταλληλότητας είχαν υπογράψει ότι αυτό το κτίριο είναι κατάλληλο και ως προς τις προδιαγραφές του για να επιτελέσει το εκπαιδευτικό του έργο, το οποίο φυσικά και δεν μπορεί να το επιτελέσει με τις ελλείψεις που έχει, ελλείψεις βασικές για σχολικό κτίριο, και λόγω της επικινδυνότητας και της ασφάλειας των ανθρώπων, των παιδιών και των καθηγητών και όλων όσων εργάζονται εκεί μέσα για να μπορούν να είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Εσείς σήμερα τι ζητάτε? Εμείς σήμερα ζητάμε επιτέλους να εισακουστούμε και να γίνουν αυτά που προβλέπουν οι νόμοι και η πολιτεία, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι εδώ, γιατί πολλές φορές έχουν ακουστεί διάφορα ότι ζητάμε φαραωνικά έργα, ότι είμαστε υπερβολικοί, είμαστε και λίγο γραφικοί γιατί όλο κάνουμε φασαρία. Εμείς δεν ζητάμε κάτι παραπάνω από αυτά που ορίζει ο νόμος και η πολιτεία για τα μουσικά σχολεία και για τα σχολεία εν γέννη.
Έτσι, δηλαδή οι διάδρομοι που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εκείνο το κτίριο δεν είναι διάδρομοι για μουσικά σχολεία, δεν είναι διάδρομοι για σχολεία γενικώς. Υπάρχει επικινδυνότητα, πρέπει κάποιος επιτέλους να καταλάβει τη σημαντικότητα και να κάνει αυτό που πρέπει από την θέση που έχει οριστεί, δηλαδή ο καθένας από τους αρμόδιους φορείς και για τους ανθρώπους που είναι εκεί, δεν είναι εκεί για να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες. Μουσικό, μουσικό, δεν είμαστε τα φόλια κανένας. Μουσικό, 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 δεν είμαστε τα φόλια. Ήρθαμε ειρηνικά, σύσσωμη η κοινότητα, η σχολική κοινότητα του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, να παραδώσουμε στις αρμόδιες αρχές, πρώτα απ' όλα στον κύριο Δήμαρχο και μετά στους υπόλοιπους, αυτό ένα υπόμνημα, για να υπενθυμίσουμε, πρώτα απ' όλα να επισημάνουμε το γεγονός, τη σοβαρότητα του γεγονότος, ότι έπεσαν για ακόμα μία φορά σοβάδες στο κτίριο και ευτυχώς που φύλαξε ο Θεός και δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό τουλάχιστον κάποιου παιδιού μας ή κάποιου εκπαιδευτικού, αλλά και να υπενθυμίσουμε ότι το Μουσικό Σχολείο είναι από τα πρώτα ιδρυθέντα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα, είναι ένα ιστορικό σχολείο για το νησί μας και αξίζει να έχει επιτέλους ένα δικό του ευπρεπές, αυτόνομο, κατάλληλο και σύμφωνο με την νομοθεσία κτίριο. Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, ήρθαμε στο γραφείο του Αντιδημάρχου, του κ. Τζιμή, να παραδώσουμε ένα υπόμνημα σχετικά με τις άμεσα και επίγουσες απαιτήσεις που υπάρχουν λόγω της καταστροφής του ισορροπτρών κάποιων οροφών του σχολείου. Ναι, τις πτώσεις κάποιων οροφών, καθώς και τις του πάγιου αιτήματός μας για την ανέγερση ενός κανονικού διδακτηρίου όπως αξίζει στο Μουσικό Σχολείο, το οποίο είναι ένα από τα πρώτα μουσικά σχολεία που έχουν υπάρξει στον ελληνικό χώρο και έχει κάνει μια θαυμάσια διαδρομή μέχρι τώρα και θεωρώ πως θεωρούμε όλοι ότι αξίζει τον κόπο να έχει πλέον το δικό του κτίριο. Κύριε Τζιμή, θα το παραδείγουμε. Το είχα λάβει, ναι, και ένα email με το περιεχόμενο, ταυτόσιμο, ναι, περιεχόμενο, ναι, με το έγγραφό σας. Πρώτα-πρώτα, ξέρετε ότι μιλάτε σε ότα που σας καταλαβαίνω. Και ένας άνθρωπος που υπηρέτησε από όλες τις θέσεις, αιρετές και μία, και διοικητικές, την εκπαίδευση και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πρόβλημα από το 1995. Εδώ έχουμε και εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ. Όχι. Μπορεί να έχουμε σε λίγο. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα σε γνώρισα, Στράτο. Μπορούμε να τους καλέσουμε. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, πράγματι τα παιδιά, η κοινωνία, οι γονείς για το Μουσικό Σχολείο έχουν δίκιο. Είναι ένα πρόβλημα χρονίζων. Σας είπα ότι ανάγεται από το 1995. Μάλιστα, όπως πολύ καλά θυμόσαστε. Συλλειτουργήσα ως γυμνασιάρχης του 5ου Γυμνασίου με το Μουσικό Σχολείο.
και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα. Δύο είναι τα σκέλη, δύο είναι τα αιτήματά σας. Το πρώτο αίτημα είναι με την καθαίρεση των επιχρησμάτων που έχουν πρόβλημα στις οροφές των σχολικών αιθουσών. Μου επιτρέπετε να σας μια μικρή παρένθεση. Ναι. Ολική καθαίρεση. Λοιπόν. Γιατί το να αφήγουν ένα μέρος των επιχρησμάτων δεν μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα πέσει τον άλλο μήνα ή τον επόμενο χρονικό διάστημα και το υπόλοιπο, όπως ακριβώς έγινε και πέρσι, που έπεσε ένα κομμάτι, επισκευάστηκε άμεσα, αλλά σε φέτος έπεσε το διπλανό. Και για ψυχολογικούς, αλλά και για λειτουργικούς λόγους πρέπει να... Στη Δημοκρατία γνωρίζετε πολύ καλά από τον Πλάτωνα ως δάσκαλοι ότι αποφασίζουν οι πολλοί ακούγοντας όμως τη γνώμη των ειδικών. Και ως εκ τούτου οι μηχανικοί μας λένε ότι θα καθαιρέσουμε τα επιχρήσματα της οροφής, τα οποία ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα, όλα τα άλλα θα τα αφήσουμε. Δεν μπορούμε, επειδή έπεσε αυτό, να, θα πέσει και το άλλο. Ελέγχουμε τα πάντα αυτή τη στιγμή και βρισκόμαστε στο δεύτερο όροφο. Τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται στο δεύτερο όροφο, καθερούν εκείνα τα οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο μέλλον. Και πιστεύουμε ότι μέχρι την Παρασκευή, επειδή γίνεται συστηματική και επισταμένη εργασία, θα έχει ολοκληρωθεί η όλη καθαίρεση και μπορούν τα παιδιά χωρίς κανένα πρόβλημα, με ασφάλεια, να μπουν στις τάξεις και να λειτουργήσει κανονικά το μουσικό σχολείο. Πάνω σε αυτό μπορούμε να έχουμε, με συγχωρείτε, κάποια αρχή, μπορούμε να έχουμε κάποια επίσημη διαβεβαίωση. Η επίσημη διαβεβαίωση είναι η πολιτική διαβεβαίωση. Εκπροσωπώ τη Δημοτική Αρχή, το κύριο Δήμαρχο, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει σύσκεψη την Περιφερειακή Ένωση Δήμων σε άλλο κτίριο, και ως εκ τούτου ως υπεύθυνος αντιδήμαρχος, αυτή είναι, αν θέλετε να υπογράψω και συμβόλαιο, υπογράφω και συμβόλαιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ο λόγος μας είναι άρα λοιπόν σύμφωνα με, όχι με τις δικές μου γνώσεις, που δεν έχω καθαρά τεχνικές γνώσεις, αλλά σύμφωνα με τις γνώσεις, όπως σας είπα, των ειδικών, μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Ωραία, κύριε Τιμή, λοιπόν, μια ερώτηση να κάνουμε. Επειδή αυτοί οι ειδικοί είναι οι ειδικοί που είδαν και το σχολείο πριν ένα χρόνο, και φυσικά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το χρόνο, υπήρχε πριν να μπουν τα παιδιά, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει με το που μπήκαμε να πέφτουν κομμάτια. Αυτοί οι ειδικοί λοιπόν είδανε που πήγανε και το κρίνανε κατάλληλο και είπανε ναι, μπείτε, και τώρα πάλι αυτοί είναι οι ειδικοί, κάποιοι άλλοι, αλλά τέλος πάντων από την ίδια υπηρεσία φαντάζομαι, οι οποίοι τώρα θα πούνε πάλι, όπως μας διαβεβαιώνετε εσείς, ότι είναι μια χαρά να μπείτε. Αυτό λοιπόν εμείς ως κοινότητα του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, και φυσικά γιατί φέρουμε όλοι μας ευθύνες να πείσουμε τα παιδιά να ξαναμπούν μέσα, θέλουμε τη γραπτή γνωμάτευση των τεχνικών που θα υπογράψουν και θα πάρουν την ευθύνη μαζί με το δικό σας λόγο, ο οποίος έχει ούτως ή άλλως καταγραφεί, για να μπορέσουν να μπουν τα παιδιά μας μέσα. Διότι έχουμε και τα θέματα των επιχειρησμάτων που πέφτουμε και έχουμε και τα θέματα τα στατικά με τις καθυζήσεις που έχουμε επισταμένως αναφέρει και δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη, και γνωρίζουμε ότι το σημείο εκείνο έχει καθυζήσεις. Θέλουμε λοιπόν και για τα δύο αυτά θέματα γραπτά την τεχνική γνωμάτευση και να υπογράφεται ώστε κάποιος να έχει να πάρει και την ευθύνη, και φυσικά το βασικό μας θέμα δεν είναι να πάρει κανένα ευθύνη, είναι να εγγυηθεί η ασφάλεια, προέχει τώρα των παιδιών, αλλά απλά... και να μπορεί ο καθένας σας, και εσείς που φέρετε μετά την ευθύνη
τον υφισταμένο σας να μπορείτε να κρίνετε σωστά πού θα πρέπει να στεγαστούν τα παιδιά μας. Λοιπόν, αυτή τη διαβεβαίωση και την γραπτή διαβεβαίωση θα την έχετε. Πάντοτε οποιοδήποτε έγγραφο, κυρίως όσον αφορά την τεχνική υπηρεσία, υπογράφεται και από τον διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας και από τον αρμόδιο αντιδήμο. Αυτή είναι η δεοντολογία που τηρούμε. Άρα θα την έχετε μέχρι την Παρασκευή. Μπράβο, προκειμένου να βάλουμε τα παιδιά στις τάξεις. Πολύ σωστά. Και να καθησυχάζουμε. Για να πούμε όμως και κάποια πράγματα. Ναι. Σας είπα ότι από το 1995 το σχολείο μετακινήθηκε από την Αγία Φωτεινή, συλλειτουργήσε μαζί με το 5ο γυμνάσιο, όπου έτυχε να είμαι και γυμνασιάρχης το 2000, και πραγματικά συνεργαστήκαμε άψογα. Πάγιο όμως αίτημα ήταν να βρεθεί ένα κτίριο που θα στεγάσει τους μαθητές του μουσικού σχολείου. Όλοι απορούμε. Λοιπόν, αυτό το εμείς πιστεύουμε ακράδαντα, ως Δημοτική Αρχή έχουμε αυτή την ευαισθησία, και εγώ, επειδή διατέλεσα, σας είπα, πέρασα από τις θέσεις, όλες τις θέσεις του εκπαιδευτικού, σας λέω έχουμε αυτή την ευαισθησία, γιατί ξέρουμε ότι το μουσικό σχολείο έχει διτό στόχο. Ο ένας στόχος είναι η γνωστική και η παιδαγωγική λειτουργία που διδάσκεται, που επιτελείται μέσα στο μουσικό σχολείο, αλλά και η καλλιέργεια της μουσικής και του πολιτισμού παράλληλα. Και αυτή τη διτή, ας το πούμε, και σύνθετη, που είναι περισσότερο σύνθετη από οποιοδήποτε άλλο σχολείο, αυτή την κατανοούμε και την εκτιμούμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Όλες οι δημοτικές αρχές από το 1995, επειδή ήμουν και περιφερειακός διευθυντής και τα διαχειρίστηκα όλα αυτά, προσπάθησαν να βρουν λύση του στεγαστικού θέματος, του προβλήματος του μουσικού σχολείου. Δυστυχώς δεν υπήρχε ένα τόσο μεγάλο οικόπεδο για να στεγάσει το μουσικό σχολείο. Γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι ένα σχολείο των 180 μαθητών που ζητούσατε στην αρχή εσείς ήθελε δομημένο χώρο 3.500 τετραγωνικά μέτρα. Κάτι τέτοιο προϋπόθεται ένα οικόπεδο με τους όρους δόμησης πάνω από 12 στρέμματα. Κύριε, λοιπόν, κύριε, ακούστε κάτι, όχι, θα ολοκληρώσω. Επειδή είπατε και για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, γνωρίζετε θα ολοκληρώσω, ότι έχει κυρία Πρόεδρε. Θα ολοκληρώσω, δημοτικό, κυρία Πρόεδρε. Αλλά, θα ολοκληρώσω. Όχι, για να, όχι, να καταλάβετε εσεί. Για να είμαστε όλοι στη συζήτηση. Λοιπόν, στη συζήτηση, εγώ σας άκουσα. Το οικόπεδο της Βαριάς. Σας άκουσα με θρησκευτική ευλάβεια. Λοιπόν, της Βαριάς, επειδή θέσατε ότι θέλουμε 180 τότε μαθητές, εγώ ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε, πραγματικά δεν αρκούσε αυτό το οικόπεδο, γιατί ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης δεν παραχωρούσε τόσα στρέμματα. Λοιπόν, ακούστε να ολοκληρώσω και μετά. Έχει τιμή στο γραφείο σας ότι έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον δεν πολλούταν. Σας έχουμε βρει λύση, κυρία Πρόεδρε, και δεν θα με διακόψετε. Αν είναι να με διακόψετε άλλη φορά, εγώ θα σταματήσω. Ακούστε με πρώτα. Δεν συζητάμε. Ακούστε κάτι. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω και μετά οποιαδήποτε ένσταση έχετε, μπορεί καταθέστε την. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έγινε αυτό που θέλαμε, εξαιτίας των μαξιμαλιστικών, αν θέλετε, στόχων σας, κύριοι του μουσικού σχολείου, να θέλετε 3.500
3.500 τετραγωνικά μέτρα. Ακούστε κάτι. Η πολιτεία το ορίζει, κύριε Σιμή, συγγνώμη. Είναι, το ορίζει η πολιτεία. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι τι θέλουμε εμείς. Η πολιτεία έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Ακούστε κάτι. Η ίδια η πολιτεία που εσείς είστε μέρος της πολιτείας ορίζει ποιες είναι οι προδιαγραφές. Δεν είναι ποιος θέλει τι και φαραωνικά έργα και μαξιμαλιστικά. Είναι πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές που ορίζονται από το Υπουργείο και έχουν πολύ συγκεκριμένα. Αυτό θέλω να πω, ότι για 180 μαθητές, το είπα στον πρόλογό μου, ναι, για 180 είπατε, μαθητές το σχολείο θέλει 3.500, δεν παίρνουμε την άδεια. Αν λιγοστέψουμε τους μαθητές, και αυτή ήταν η πρότασή μου και ως περιφερειακού διευθυντή, αν λιγοστέψετε κυρία, κύριε, τους έλεγα τότε, θα πάμε στις 2.500 και τότε είμαστε περισσότερο ευέλικτοι να βρούμε ένα τέτοιο κτίριο. Τώρα, δεν μπόρεσαν, αν και προσπάθησαν πάρα πολύ, όλες οι δημοτικές αρχές, όλες οι περιφερειακές αρχές εκπαίδευσης προσπαθήσανε. Τώρα, την πυρκαγιά στο ΚΙΤ, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Βουλευτής, ο κύριος Αθανασίου, αλλά και ο Ακάματος, Πρόεδρος της Μόριας, ναι, απευθύνθηκε στο μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο προσφέρθηκε να αγοράσει το οικόπεδο των 54 στρεμάτων που είναι στη Μόρια, ώστε να μπορέσουμε και να χτιστεί εκεί μουσικό σχολείο και ειδικό σχολείο, να συγκεντρώσουμε όλα τα ειδικά σχολεία εκεί και να δώσουμε περίπου το μισό οικόπεδο και στο Πανεπιστήμιο να χτιστούν διάφορες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Λοιπόν, το κτηριολογικό πρόγραμμα. Καλυπτόμαστε άνετα, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το οικόπεδο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επειδή όλη αυτή η διαδικασία πέρασε από αυτό το γραφείο και από τους συνεργάτες μου, σας λέω ότι έχουμε τη δυνατότητα, την ευχέρεια να χτίσουμε ένα σχολείο πρότυπο, γιατί υπάρχει το οικόπεδο. Τόσα χρόνια δεν υπήρχε το οικόπεδο. Να σας πω κάτι, σας λέω και κάτι άλλο. Ναι, το βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία των συμβολέων. Λοιπόν, άρα έχει γίνει και η προμελέτη, το κτηριολογικό το έχουν συζητήσει, μας έχουν πει η άδεια εκεί πέρα μπορεί να καλύψει τα τετραγωνικά και το... Απόλυτα, απόλυτα. Υπάρχει δηλαδή εκεί πέρα το κτίριο, είναι, το οικόπεδο είναι για, μπορεί να καλύψει η σχολική μονάδα, γιατί πρέπει να είναι... όχι, πρέπει να είναι και ορισμένο στο πολεοδομικό για σχολική μονάδα. Όλα αυτές δηλαδή οι διεργασίες έχουν γίνει. Έχουν γίνει, έχουν εξασφαλιστεί. Πολύ ωραία. Οπότε θα μπορούσατε να τα κοινοποιήσετε κιόλας. Δεν σας τα κοινοποιήσω. Ευχαριστούμε. Υπάρχει μια ιστορία μεγάλη για το μουσικό. Το 2007 ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Τηλιανίδης, μου έβγαλε από το συρτάρι του τότε ένα έγγραφο που έλεγε ότι μπορείτε να εκταμιεύσετε 5 εκατομμύρια την εποχή αυτή και να χτίσετε το μουσικό σχολείο. Και πήγαμε μετά όλοι μαζί με τον τότε δήμαρχο και τον νομάρχη να δούμε μέσω του ΟΣΚ. Αλλά κολλήσαμε στο ότι δεν υπήρχε οικόπεδο τόσο μεγάλο. Λοιπόν, τώρα που έχουμε το οικόπεδο το μεγάλο, μπορούμε να χτίσουμε και να στεγάσουμε τα σχολεία που δεν είναι άστεγα και φιλοξενούνται από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, βαίνουμε προς το τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης ενός σχολείου. Η μελέτη. Η μελέτη είναι έτοιμη. Μόνο η γεωλογική θα χρειαστεί για να υπάρχουν στην υπόβαση οι κατάλληλες ενισχύσεις. Έχω ήδη συζητήσει με τον πρόεδρο του ΤΕΠ, λέγεται, του ΟΣΚ δηλαδή, του σημερινού ΟΣΚ,
της ΧΤΥΠ, έχω συζητήσει και προσφέρονται οι άνθρωποι να δώσουν αφιλοκερδώς, χωρίς να τους πληρώσουμε τη μελέτη. Τη μελέτη που θα χρειαστεί για τα τόσα άτομα που θα αποφασίσει, όχι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος, αλλά θα αποφασίσει η διοίκηση της εκπαίδευσης. Θα έρθει δηλαδή ο διευθυντής, ο διευθυντής, εγώ θα τελειώσω και είσαστε ελεύθερες να μιλήσετε για μην με διακόψετε. Θα έρθει ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας μαζί με την περιφερειακή διευθύντρια και θα μας πούν ότι εμείς αποφασίζουμε τόσα άτομα και για τόσο θέλουμε. Αλλά όσα και να αποφασίσουν, αυτό πηγαίνω να σας πω, όσα και άτομα, όσα παιδιά, μαθητές δηλαδή, αποφασίσουν, έχουμε το κατάλληλο οικόπεδο να δημιουργήσουμε ένα κτίριο που θα στεγάσει όλους τους μαθητές. Και σας είπα, όχι του μουσικού σχολείου, αλλά και όλων των ειδικών σχολείων. Είμαι ελεύθερος να ακούσω τις... Ναι. Θα μπορούσα να πάρω το λόγο. Κύριε Τζινή, καλημέρα σας. Έχουμε ξανασυναντηθεί. Είμαι χρόνια και εγώ στο μουσικό σχολείο. Θυμάμαι λοιπόν ότι υπήρξε μια ανάγκη να πέσουν τα ταβάνια, τα ασβεστοκονιάματα, στο 5ο γυμνάσιο, που ξυλωθήκανε όλα τα ταβάνια σε όλες τις αίθουσες, λειτουργώντας του σχολείου. Ήμασταν μέσα και κάναμε μάθημα. Τότε λοιπόν δεν υπήρχε αυτή η διαφορική μεταχείριση ή διάκριση, θα το έλεγα, να πέσουν μόνο αυτά που είναι επικίνδυνα, αλλά πέσανε όλα τα ταβάνια έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως και να είναι σίγουροι άνθρωποι. Μας πήρε και εμάς η μπάλα, μας ευνόησε η μπάλα, αυτό θέλω να πω. Να είναι σίγουροι άνθρωποι που έχουν μέσα τα παιδιά τους, ο διευθυντής του σχολείου και οι γονείς των συγκεκριμένων παιδιών, να είναι σίγουροι ότι δεν θα κάνει καλά στο κεφάλι. Τώρα λοιπόν, εγώ βλέπω ότι κάνουμε αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο, το ελάχιστο δυνατό, το οποίο σημαίνει μια δυτική διάκριση σχέση με μια ήδη εκδηλωμένη πρακτική, έχει γίνει αυτό, είναι ιστορία. Πρώτο. Δεύτερο, έχω στα χέρια μου και εσείς έχετε στα χέρια σας το 5ο έγγραφο από το υπόμνημα το οποίο σας καταθέσαμε. Είναι η δήλωση στατικής επάρκειας, 1η Τετάρτη 2021. Οι υπογράφοντες είναι ο κύριος Καλαφάτης και ο κύριος Παναγόπουλος. Λέει λοιπόν μέσα, κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου της καταστάσεως του κτηρίου για ύπαρξη, ύπαρξη χωρών και βλαβών όπως έλεγχος επιφανείας με βαριές σκούρες κτλ. Έλεγχος για πιθανή ύπαρξη κατακόρυφων ρογμών παράλληλων προς τους οπλισμούς που υπάρχουν, οι οποίες υποδηλώνουν παρουσία διαβρωμένων οπλισμών, αναποδιοργάνωση του κονιάματος δονημίσεως, το οποίο υπάρχει, χρωματικές αλλοιώσεις υλικών, κυρίως μετά πυρκαγιά, αυτό δεν το έχουμε, έλεγχος για την ύπαρξη ρογμών. Αυτά λοιπόν έγινε ο έλεγχος από την Επιτροπή και από τους υπογράφοντες και καταλήξανε ότι δεν εντοπίστηκαν ρηγματώσεις, ούτε σημεία παραμορφώσεων ή άλλων βλαβών στο φέροντο οργανισμό ή στον οργανισμό πλήρωσης. Συνεπώς, από τον μακροσκοπικό έλεγχο είμαι βιολόγος. Δεν είμαι μηχανικός, ωστόσο ο μακροσκοπικός έλεγχος δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε άλλα πράγματα. Ξυλότυπους, καρότα, για να μπορούμε να μιλήσουμε σιγουριά για ένα κτίριο που είναι φτιαγμένο για άλλη χρήση, εάν θα μπορούσε να φέρνει καθημερινά ένα σχολείο το οποίο είναι μουσικό και το οποίο παράγει δονήσεις και το ξέρω πάρα πολύ καλά σαν μηχανικός, αφενός, αφετέρου, εάν μπορεί να φιλοξενεί καθημερινά 150 με 170 άτομα από τη στιγμή που ήταν φτιαγμένο για να περιφέρονται 9 άτομα στους κοιτώνες πάνω, maximum το προσωπικό, το βοηθητικό προσωπικό. Όπως καταλαβαίνετε, η καθημερινή καταπώνηση ενός κτίριου το οποίο ήταν αφημένο για πάρα πολύ καιρό στην τύχη του, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιούσε και ο ΑΕΔ, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν. Δεν τελείωσα. Ναι. 2021. Πρώτη Τετάρτη. Βλέπετε, 2021. Εγώ δεν σας διακόπτω, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος. Λοιπόν, 2021. Προηγήθηκε η εισόδημα. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα γνωματεύσει πάλι ότι το κτίριο είναι κατάλληλο. Γιατί οι ρογμές υπήρχαν και τις είδαμε όλοι. Είμαι μητέρα και εκπαιδευτικός. Θέλω την ασφάλεια και για τον εαυτό μου και για τα παιδιά. Το δικό μου προσωπικό παιδί και όλα τα παιδιά για τα οποία είμαι υπεύθυνη. Ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί. Είναι από τα πιο τυχερά σχολεία που έχει αυτή τη στιγμή η Λέσβος. Διότι τρεις φορές έπεσε ο Σοβάς και τις τρεις φορές δεν ήταν κανένας από κάτω. 5 λεπτά πριν είχαν φύγει 7 μαθητές από κάτω. Κύριε Τζίμι, το ξέρετε ότι έχουμε μαθήτρια η οποία έχει όγκο στο κεφάλι. Αυτή η μία φορά ο ένας Σοβάς, τα κάτι ελάχιστα χιλιοστά που μπορεί να είναι μοιραία για το παιδί. Εγώ έχω ευθύνη. Η Δημοτική Αρχαία έχει ευθύνη. Οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ευθύνη. Και κάτι ακόμα, έχω μιλήσει με τον κύριο Καλδί και ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί σταμάτησε η υπόθεση για το υπόπεδο.
Έχω μιλήσει προσωπικά με τον κύριο Καλπή. Δεν ξέρω, συνωμοσιολογίες, δεν ξέρω. Δεν είναι συνωμοσιολογία, είναι αυτά που μου είπε ο ίδιος ο άνθρωπος. Ότι αθετήθηκε η συμφωνία η οποία είχε γίνει και παρόλο που εκείνος είχε ζητήσει να κρατήσει ένα μικρό ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό, για δικούς του συναισθηματικούς λόγους, ψηφίστηκε με απόφαση, δεν ξέρω ποιανού, μπορεί να βρεθεί όμως αυτό γιατί είναι όλα φανερά, είναι όλα δηλωμένα, ψηφίστηκε να εγκριθεί το ποσό για το σύνολο του οικοπαίδου και ο άνθρωπος θύμωσε, επιλέξει μου είπε ότι δεν είσαστε καλοί συνομιλητές. Λέω, κύριε Καλδί, εγώ απλά είμαι μία καθηγήτρια και σας παίρνω τηλέφωνο και ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε. Έτσι. Δεν είσαστε καλοί συνομιλητές διότι με ξεγελάσατε. Άλλα είχαμε συμφωνήσει και κατέληξα να μου έρθει ένα χαρτί, δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Αυτό ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία. Έτσι. Ακόμα να σας πω ότι δεν ξέρουμε τίποτα για το ψηλότυπο, διότι δεν έχουν αυτά τα σχέδια, δεν έχουν δοθεί ποτέ. Δηλαδή, πώς φτιαχτήκανε και μένουμε στη δήλωση του κυρίου Πέρου, η οποία έχει έρθει να ελέγξει, μετά από το δεύτερο έγγραφο, το οποίο το έχετε στα χέρια σας, που έγινε, δόθηκε από τον από το διευθυντή μας, ότι και έχουν τρυπήσει οι κολόνες για να περάσει η αποχέτευση μέσα στο εργαστήρι. Αφενός, αφετέρου, μου είπε, πολύ ανθρώπινα μπορώ να ομολογήσω, πραγματικά το εννοώ, ότι ελπίζουμε ότι έχουν γίνει όλα σωστά. Δεν έχουμε το ψηλότυπο. Είστε μηχανικός, είμαι βιολόγος και ηθοποιός. Ξέρετε πολύ καλά εσείς πώς δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είστε μηχανικός. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, εφόσον ηγείστε τη υπηρεσία, ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η στατική επάρκεια υπάρχει όντως. Και όχι με έναν οπτικό έλεγχο. Όχι με τη σκούπα. Να χτυπάμε τα ταβάνια και όπου πέσουν. Για να μην ανοίξει η συζήτηση για τις δεκάδες, εκατοντάδες εργατοώρες των εκπαιδευτικών του μουσικού σχολείου που ταλαιπωρούνται στο να πακετάρουν, να αποπακετάρουν, να στείλουν, να ξεστείλουν, να καθαρίζουν και πάλι να είναι η κατάσταση μέσα στο σχολείο μια κατάσταση βαρβαρισμού. Κύριε Τζιμί, σας θέλουμε κοντά μας. Θέλουμε εσάς σαν αρχή και σαν πατέρα. Έχουμε συναντηθεί και άλλες φορές και με τον κύριο Βαλινό και ήσασταν πάλι μέσα, πάλι για το θέμα του μουσικού. Αυτό το σχολείο χτίζεται πιο αργά και από το γιοφύρι της Άρτας. Δεν θέλουμε λόγια, θέλουμε έργα. Θέλω να μπω μέσα και να ξέρω ότι θα κάνω τη δουλειά μου καλά και ότι δεν θα πεθάνω για να σώσω τα παιδιά μου. Λοιπόν. Θέλω να ζήσω και αύριο και να έρθετε να με χειροκροτήσετε και να με θαυμάσετε σε αυτά που θα κάνω με το σχολείο. Απαντήσεις. Ακούστε. Συνάδελφοι, βαίνει προς ολοκλήρωση. Βρισκόμαστε στο τελευταίο βήμα. Αγοράσω ο Δήμος δεν δαπανεί ούτε ένα ευρώ για την αγορά αυτού του οικοπαίδου. Προσφέρεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης και αυτό θα τελικά θα το αγοράσει και θα μας το παραδώσει μέσω Συμβουλέου από το Υπουργείο, Εθνικής Άμυνας, θα μας το παραδώσει στο Δήμο και από εκεί και πέρα εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Σας είπα ότι έχουμε προετοιμάσει τα πάντα. Έχουμε κάνει, αν θέλετε, και προμελέτη των γεωλογικών συνθήκων που επικρατούν εκεί για να όσο το δυνατόν ταχύτατα να μπούμε στην διαδικασία υλοποίησης. Είναι ένα κοστοβόρο μεγάλο σχολείο, αλλά είμαι βέβαιος ότι η διαχειριστική αρχή, κύριε Μουφλουζέλη, θα συνδράμει μέσω του ΕΣΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση και θα βάλει πλάτη να το ολοκληρώσουμε αυτό το σχολείο. Ως προς τα άλλα που μου λέτε ότι υπάρχουν ρογμές και τα λοιπά. Ακούστε κύριε, για να παραληφθεί ένα σχολείο και να μπουν μαθητές υπάρχει Επιτροπή Καταλληλότητας που τη συναποτελούν η μηχανική φυσικά του Δήμου, που ενδεχομένως εσείς φαντάζεστε ότι μπορώ εγώ να τους μιλήσω, που δεν μιλούνται γιατί καθένας βάζει την υπογραφή του και φέρει αυτό στην ευθύνη, αλλά και μηχανικός προϊστάμενος του ΟΣΚ, να καταλάβει ο κόσμος, και αυτός συμμετέχει, του Υπουργείου δηλαδή Παιδείας, συμμετέχει στο να δώσει την έγκριση για την καταλληλότητα αυτού του σχολείου. Και αφού την έχουν δώσει, από εκεί και πέρα, εγώ, τον έχει δώσει ένα συλλογικό όργανο, δεν μπορεί ο καθένας μας να αμφισβητεί την υπογραφή των άλλων.
Τώρα από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ τίποτα άλλο να σας πω. Αν θέλετε να δημιουργείτε θόρυβος, το σχολείο θα πάει εκεί. Έχει αποφασίσει η Δημοτική Αρχή, εκεί θα πάει. Το απερί βαριάς είδε ξερωτή, αφού δεν ευωδόθηκε με την διαδικασία αυτή, γιατί τα τετραγωνικά και πάλι δεν επαρκούσαν. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε και δωρεάν το οικόπεδο και εκεί να χτιστεί ένα σχολείο το οποίο θα είναι πρότυπο και θα έχει όλες τις άπλες του και τον αύλιο του χώρου και τα πάντα του και τα γήπεδά του άθλησης και τα λοιπά. Αυτά είναι, αυτά έχω μπορώ να σας πω και δεσμεύομαι γι' αυτά. Κύριε Τζιμή. Ναι, σας ακούω. Επειδή όλοι χαιρόμαστε να προχωρήσει κάτι για αυτό το σχολείο και φυσικά ανυπομονούμε και όλοι, είναι η θέση σας, φαντάζομαι, και πολιτική και διοικητική εδώ, οπότε για να μπορέσει, νομίζω, μία σημαντική κοινότητα πολιτών πολύ σωστά να μπορέσει να εφησυχαστεί και για το μακροπρόθεσμο, γιατί για το άμεσο μας είπατε ότι θα μας στείλετε, θα μας κοινοποιήσετε τις γνωματεύσεις και τι έχει γίνει για το κτίριο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε και τις όσον επιδιορθώσεις αφορά, τις, και όσον αφορά τα επιχρήματα και όσον αφορά τα θέματα με τις καθιζήσεις και τα στατικά. Οπότε περιμένουμε αυτά τα δύο για το άμεσο κομμάτι και όπως πολύ ωραία συζητήσατε και το μελλοντικό, για να μπορέσουμε να έχουμε κι εμείς μία, όχι σιγουριά, να μπορέσουμε και να σας υποστηρίξουμε σε αυτό σας το έργο, γιατί πολύ ωραία απευθυνθήκατε και σε ένα μέλος του Συλλόγου μας για υποστήριξη και οι υπόλοιποι έχουμε διάφορα, πέρα από το ότι είμαστε δημότες, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε και να σας υποστηρίξουμε. Θα θέλαμε, παρακαλούμε, να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα πιθανό με τις ενέργειες, γιατί όπως συζητήσαμε προηγουμένως, ακόμα δεν ξέρουμε από την περιφερειακή και από τη δευτεροβάθμια για πόσα άτομα θα χτιστεί, τι έχει γίνει με το κτηριολογικό, δεν έχει ακόμα περάσει στη κατοχή του Δήμου το οικόπεδο, τι μπορεί αυτό το οικόπεδο να υποστηρίξει, αν έχουν γίνει, όπως είπατε, δεν έχουμε ακόμα, έχουμε μόνο προμελέτη, δεν έχουμε τη γεωλογική μελέτη, δεν έχουμε ακόμα την άδεια για να μπορέσει να οικοδομήσει. Οπότε, επειδή εσείς τα ξέρετε, είστε σε τεχνική υπηρεσία, είναι ένας δέδαλος πραγμάτων. Πρέπει να έχουμε τα κτηριολογικά από το Υπουργείο, πρέπει να έχουμε τις άδειες, πρέπει να έχουμε τι μπορεί τα οικοδομήσιμα τετραγωνικά για να μπορούν να βγουν μετά τα κτηριολογικά, να πάρουμε τις αποφάσεις της περιφέρειας. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα πώς έχει στήσει ο Δήμος αυτές τις ενέργειες για να ξέρουμε κι εμείς ότι ωραία, η Δημοτική Αρχή αυτή έχει κάνει αυτά τα βήματα και είμαστε σε αυτό το δρόμο. Γιατί όπως καταλαμβάνεστε, ζητάτε από τους δημότες σας να κάνουν ξανά υπομονή σε κάποιες πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Θα πρέπει να μας δώσετε κάτι για να μπορούμε κι εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτό που ζητάτε. Μάλιστα. Από το 1995... Ω, μην πηγαίνετε στα ιστορικά σας, παρακαλώ. Από το 1995 υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έρχεται αυτή η Δημοτική Αρχή... 94. 94. Εγώ θυμάμαι 95, 94. Εντάξει. Λοιπόν, έρχεται αυτή η Δημοτική Αρχή και το βάζει πια το θέμα στις ράγες υλοποίησης. Άρα θα μας δώσετε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ένα έργο από σήμερα που μιλάμε μέχρι να ολοκληρωθεί ένα τόσο έργο 2.500-3.000 τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον κτίριο. Γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τους μαθητές. Οπότε... σας λέω 2.500 με 3. Τρία. Λοιπόν, προϋποθέτει ένα χρονικό ορίζοντα 4 ετών τουλάχιστον. Ναι, τις ενέργειες θέλουμε, το χρονοδιάγραμμα με τις ενέργειες. Οι ενέργειες τώρα
Θέλετε να σας πούμε, ναι, δεν είναι ανάγκη τώρα, πολύ. Τώρα, σήμερα. Όχι τώρα, να μας σας δώσω ένα και μπορώ να σας τις πω από τις εμπειρίες. Να μας κοινοποιήσετε, να το ξέρουμε. Την εμπειρία σας το λέω. Όλοι οι δημότες, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο μουσικό, του χρόνου θέλουν να έρθουν άλλοι και άλλοι γονείς στο μουσικό, του παραχρόνου θέλουν να έρθουν και άλλοι γονείς στο μουσικό. Δεν αφορά μόνο εμένα και τον κύριο Καρπούζη και την κυρία Φωτοπούλου. Αφορά δημότες οι οποίοι στηρίζουν κάποιους φορείς και κάποιες δημοτικές αρχές για να κάνουν τη δουλειά που τους ορίζει η πολιτεία. Οπότε αυτό θέλουμε εμείς, ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, ποιες είναι οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, πότε προβλέπεται, όλοι γνωρίζουμε ότι κάποια πάνε μπρος πίσω, αλλά πρέπει να έχουμε έναν ορίζοντα, όχι χρειάζεται 4-5 χρόνια, θέλουμε για αυτή την εργασία, ξεκινάμε με αυτή, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, για να μπορούμε κι εμείς ως δημότες να μπορούμε να υποστηρίξουμε, να κατανοήσουμε, γιατί όλοι μας είμαστε εργαζόμενοι και κατανοούμε και τα προβλήματα και τις δυσκολίες και το χρόνο που χρειάζονται κάποιες εργασίες, αλλά πρέπει να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών να μπορούμε να πατήσουμε επάνω σε αυτό. Εμείς χαιρόμαστε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Διευθύντρια, η οποία έχετε μια εξαιρετική Διευθύντρια με την οποία έτυχε να συνεργαστώ. Ως γυμνασιάρχης, σας είπα, του 5ου Γυμνασίου τότε και θυμάμαι πάρα πολύ καλά και ως περιφερειακός διευθυντής συνεργάστηκα με την κυρία Διευθύντριά σας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας είπα ότι η Δημοτική Αρχή τούτη έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι σημερινό πρόβλημα. Και μην προσπαθούμε να το θέσετε και λέτε την ιστορία ότι το δημιούργησε η Δημοτική Αρχή. Σας είπα, από το 1994, αφήνετε, από το 1994 υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ήρθε η ώρα να το λύσουμε. Άρα λοιπόν σας λέω έτσι επιγραμματικά. Θα κοινοποιήσετε τέλος πάντων το χρονοδιάγραμμα. Επιγραμματικά σας λέω ότι στις αρχές του νέου έτους περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Δήμου. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε τις διαδικασίες της μελέτης. Με γεωλογική πρώτα μελέτη που θα δείξει τι υπάρχει. Υπάρχει η ευαισθησία εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και του ίδιου του Δημάρχου, αλλά και του αρμόδιου αντιδημάρχου ως εκπαιδευτικού, υπάρχει αυτή η ευαισθησία και η προθυμία να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Η μελέτη, η γεωλογική, θα απαιτήσει κάποιο χρόνο, όμως θα στήσουμε μέσα στο επόμενο χρόνο προς το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα υπάρξουν ενδεχομένως οι μελέτες και θα πάμε μετά στις εγκρίσεις. Αφού βέβαια μάθουμε και τον αριθμό που θα διαθέσει, που θα σε επιτρέψει και θα αποφασίσει, θα συναποφασίσετε καλύτερα με τη διοίκηση της εκπαίδευσης που είναι ο διευθυντής της εκπαίδευσης και η περιφερειακή σήμερα διευθύντρια. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία των αντιδοτήσεων που δεν νομίζω, επειδή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συντελεστή δόμησης, αφού είναι τόσο μεγάλο το οικόπεδο, δεν θα υπάρξει, θα υπάρξουν διαδικασίες και μόλις ανοίξει το οποιοδήποτε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ενδεχομένως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα το επιδιώξουμε, θα το προχωρήσουμε για εγκρίσεις και τα λοιπά. Τώρα, δεν μπορώ να προκαταλάβω και να προμαντεύσω, διότι δεν είμαι Θεός, το τι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο θα καθυστερήσει, αν θα καθυστερήσει 2, 4 ή 5 μήνες. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά σας λέω, απλά σας λέω ότι, λοιπόν, με διακόπτετε πάλι. Λοιπόν, προχωράμε και σας είπα, σε ορίζοντα 4 ετών τουλάχιστον,
από σήμερα θα βρίσκεται, αν όχι στην ολοκλήρωση, προς το τέλος της ολοκλήρωσης αυτών των σχολείων. Αν μπει αυτό ο θεμέλιος λίθος, από εκεί και πέρα το σχολείο θα ολοκληρωθεί. Ωραία, διότι θα είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Ωραία, έχετε λοιπόν γνώση της, του χρονοδιαγράμματος. Ναι, περίπου, αυτό σας είπα. Οπότε μπορείτε να μας το κοινοποιήσετε. Ναι, κύριε Τσιμή, ναι. Πριν μιλήσει ο στρατής, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί επικαλεστήκατε δημόσια ότι υπήρχε μια επιτροπή καταλληλότητας η οποία έκρινε ότι είναι κατάλληλο το κτίριο κτλ. Έχω στα χέρια μου λοιπόν την απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας. Ημερομηνία 23/8/2021, 102.804 κάθετος Α2. Λοιπόν, είναι το έγγραφο. Είναι το έγγραφο αυτό το οποίο να συμφωνήσουμε σε κάτι, το έχουμε καταλάβει καλά όλοι μαζί. Το χρειακό απόθεμα είναι στο Δήμο, το ανθρώπινο δυναμικό είναι στο Υπουργείο. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Για να μπορέσει να προχωρήσει ο Δήμος όμως στην εκμετάλλευση, αξιοποίηση, ανέγερση, οτιδήποτε, κάποιου κτηρίου που να σχετίζεται με σχολείο, θα πρέπει πρώτα να έχει ενημερωθεί το Υπουργείο και να έχει πει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Σωστά. Ωραία. Στο τέλος λοιπόν του εγγράφου, εδώ λέει επιλέξει ότι δεν έχουμε ενημερωθεί και περί της επιλογής του κτηρίου του ΑΕΔ, πέρα από το ότι δεν αναφέρονται οι χώροι κτλ. Εκτενέστατα λέει όλες τις ελλείψεις που βγήκε από το πρώτο πόρισμα της Επιτροπής Καταλληλότητας. Άρα λοιπόν βγήκε μια Επιτροπή Καταλληλότητας, ένα πόρισμα καταλληλότητας, χωρίς να έχει ενημερωθεί το Υπουργείο, για κάποιο κτίριο το οποίο δεν ήταν πριν σχολικό κτίριο, αλλά ήταν εκκοινωτήριο. Πάνω σε αυτό το πόρισμα πάτησε μετά η δεύτερη Επιτροπή Καταλληλότητας, με έναν οπτικό μακροσκοπικό έλεγχο, όπως σας διάβασα προηγουμένως, βγήκε κατάλληλο το κτίριο για να μπορούμε να είμαστε μέσα. Τι θέλετε να πείτε, Όχι, δεν κατάλαβα. Αφού η Επιτροπή, η δεύτερη καταλληλότητας, διόρθωσε ότι υπήρχαν τα προβλήματα που ενδεχομένως έθιξε το Υπουργείο, τα διόρθωσε η Επιτροπή Καταλληλότητας, και από εκεί και πέρα, αφού η Επιτροπή Καταλληλότητας έδωσε, εγώ δεν μπορώ να αναιρέσω, ούτε ο Δήμαρχος ούτε κανένας μας, να αναιρέσει μια συλλογική απόφαση ειδημόνων, που είναι η Μηχανική και το Υπουργείο Παιδείας, αφού έδωσε την έγκριση, από εκεί και πέρα εγώ, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αν θέλουμε να βρούμε, είναι η πρώτη απόφαση. Βλέπετε την πρώτη απόφαση. Απρώτη απόφαση. Έχετε κάνει λάθος. Μπορώ να πω. Ναι, κύριε Μοφλουζέλη. Να πω και σε μένα, ας πούμε. Ως σύλλογος, ως μέλος του Συλλόγου Γονέων, αν επιτρέπετε, τρία πράγματα. Πρώτον, το εκόπεδο στη Βαριά, κύριε Τζιμή. Έχετε λυσάξει με τη Βαριά. Να σας πω. Λοιπόν, εμάς μας δίνεται, δωρεάν το οικόπεδο. Θα πάμε στο οικόπεδο που δίνεται δωρεάν. Όλα τα κάνετε. Λυπάμαι και το λέω. Δεν τώρα με διακόπτετε. Εγώ σας διακόψα. Σας διακόψα. Λέτε, κύριε μου. Σας διακόψα. Λέτε. Λοιπόν. Έχετε τη Βαριά, επιμένετε. Εκεί, ναι. Εγώ δεν επιμένω στη Βαριά. Εσείς δεν επιμένετε στη Βαριά. Ναι, ναι. Αναφέροντας κάποια θέματα τα οποία είναι ανακριβή. Και θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Ναι. Έχουμε τη διαβεβαίωση, προφορική εννοείται, από την επαγγελματική διοίκηση, διότι κάναμε έλεγχο της οικοδομησιμότητας στο οικόπεδο στη Βαριά, ότι σε κάθε περίπτωση μπορούσε να χτιστεί και σχολικό κτίριο για το μουσικό σχολείο, αλλά και για το ειδικό σχολείο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα προβλέπεται στο γούπου σου, άσχετα με το πόσα τετραγωνικά θα έβαζε το κτηριολογικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Δεύτερον, επειδή αναφερθήκατε στο ΕΣΠΑ, την περίοδο εκείνη ήταν επιλέξιμη ακόμη και η δαπάνη της αγοράς οικοπαίδου. Άρα λοιπόν μπορούσε να γίνει αναγκαστική απαλωτρίωση και ένα σοβαρό ποσό να διατεθεί από πόρους του ΕΣΠΑ. Άρα και αυτό ήταν ενημένο. Και μάλιστα, αν θυμάστε καλά, το είχαμε συζητήσει και μαζί. Σας είχα πει ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Φεύγουμε λοιπόν από το θέμα της Βαριάς και πάμε στο θέμα της Μόριας. Κανένα πρόβλημα. Εάν η Μόρια είναι ικανή να σηκώσει ένα τέτοιο κτίριο ή τέτοια κτίρια, πολύ καλά. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να γίνει αυτό. Συμφωνούμε. Στο τρίτο λοιπόν θέμα, λοιπόν, όσο έχει να κάνει με την κατάσταση που βρίσκεται τώρα το μουσικό σχολείο, εγώ πραγματικά είμαι πολύ ανήσυχος και προβληματισμένος, διότι είναι πολύ λογικό ότι το νέο κτίριο θα είναι έτοιμο σε 4-5 χρόνια. Σε 4-5 χρόνια, πού θα λειτουργεί? Σε αυτά τα 4-5 χρόνια θα λειτουργεί αυτό το κτίριο? Γιατί να σας πω και το εξής.
κύριε Τσιμή. Η Επιτροπή Καταλληλότητας έβαλε το κτίριο κατάλληλο με βάση το κτηνολογικό πρόγραμμα. Το κτηνολογικό πρόγραμμα όμως έπρεπε να έχει συνταχθεί από το Υπουργείο Παιδείας πριν πάει η Επιτροπή Καταλληλότητας για τη χρονική περίοδο που τώρα ουσιαστικά λειτουργεί το μουσικό σχολείο. Αυτό δεν έγινε, κύριε Τσιμή. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το μουσικό σχολείο να βρίσκεται σε ένα κτίριο. Πέρα από το ότι δεν είναι κατάλληλο χωροταξικά έτσι, και ασφαλές, δεν επαρκεί για να στεγάσει τις λειτουργίες του μουσικού σχολείου. Είναι τόσο απλό. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, δεν έχουμε χώρο να κάνουμε μια συνάντηση ως σύλλογος γονέων. Δεν υπάρχει έδωσα σύντηση, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και, ναι, ναι, μισό λεπτό. Και το κυρίαρχο όλων είναι ότι είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή ως κτίριο, ως τμήμα, είναι αιώρο οικονομικά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει αναθεωρηθεί καν οικονομική άδεια. Ουσιαστικά λοιπόν είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι ρίσκο για μας. Εγώ έχω το παιδί μου 3 χρόνια στο σχολείο, κύριε Τσιμή. Σε 2 χρόνια το παιδί μου φεύγει από το σχολείο. Θα βρουν άλλα παιδιά. Τι θα πάω να του πω του παιδιού μου. Τι θέλετε να πείτε, ότι είναι ανασφαλές το κτίριο? Δημιουργείται εντυπώσεις, αγαπητοί συνάδελφοι. Δημιουργείται εντυπώσεις. Εντυπώσεις. Άρα με 200 δεν πάλι. Εντάξει, άμα δεν με 200 πάλι. Έχετε την εντύπωση ότι ο σκοπός μου είναι να δημιουργήσω εντυπώσεις? Ναι, ναι. Ή περισσότερο να διαφυλάξω την ακαιρεότητα, τη σωματική και την ψυχική του παιδιού μου και των παιδιών μας. Και πραγματικά αυτό είναι το μοναδικό μου μέλημα. Το μοναδικό μας μέλημα. Πραγματικά δεν είναι κανένα άλλο. Και σας έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές ότι πραγματικά θέλουμε να είστε μαζί μας και να είμαστε μαζί σας για να πάμε και να βρούμε την βέλτιστη λύση. Την βέλτιστη λύση όχι για μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το είπατε και νωρίτερα, ότι ο σχολείο θα είναι 5 χρόνια. Εγώ σε 5 χρόνια μπορώ να μισώ. Το παιδί μου δεν θα είναι καν στη Μυτιλήνη. Άρα για ποιο λόγο νομίζετε ότι εμείς αγωνιζόμαστε? Αυτό ήθελα να πω. Πέραν του εφικτού, είναι ένα πρόβλημα που δεν το δημιούργησε η Δημοτική Αρχή. Έρχεται να το επιλύσει και μόνο αυτή η Δημοτική Αρχή. Μαζί πρέπει να το καταλάβετε. Μαζί να το αυτό το πράγμα. Να μας βοηθήσει να συμβηθήσουμε. Λοιπόν, να μας βοηθήσει, να μας βοηθήσουμε, κύριε Τσιμή. Λοιπόν, πολύ σωστά. Γιατί δεν το κάνουμε στον καιρό, κύριε Τσιμή? Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από εκεί και αυτό σας ζητάμε. Αυτό προχωράμε. Γιατί πρέπει να συμφωνούμε από εκεί και πέρα. Το πρόβλημα του συγκεκριμένου κτηρίου το δημιούργησε και αυτή η Δημοτική Αρχή, έτσι. Υπό αυτή τη Δημοτική Αρχή υπογράφηκαν αυτά τα. Γιατί δεν μπορούσατε να συνεργαστείτε με το 5ο Γυμνάσιο? Εμείς, από τόσα χρόνια εμείς συνεργαζόμαστε. Γιατί δεν είναι αυτό. Δεν είναι μουσικό. Ήταν ξέρω πολύ καλά, είμαι εκπαιδευτικός. Ξέρω περισσότερα από ό,τι ξέρετε που νομίζετε εσείς. Ξέρω τα πάντα. Δεν έγινε ο επιστάμενος έλεγχος εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της παιδείας για να τα πούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προσάπτω μομφές σε κάποιους που δεν άσκησαν σωστά το ρόλο τους και στην εκπαίδευση. Αν συνέβη αυτό που λέτε, δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να το αποθέσουμε όμως. Αλλά γιατί, κύριε Τσιμή, δεν πάμε μαζί? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν πάμε μαζί. Αυτό ζητάμε. Πάμε από εδώ και πέρα μαζί. Όχι, έχουνε και έχουνε. Όχι, έχουνε και έχουνε. Μαζί λοιπόν. Άρα μαζί, συμμετοχική. Τι θα κάνουμε σε αυτά τα 5 χρόνια, κύριε Τσιμή? Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω για τη Δημοτική Αρχή. Πάμε λοιπόν μαζί να βρούμε λύση. Πάμε να βρούμε, κύριε Τσιμή, πάμε να βρούμε μια λύση. Κυρία Διευθύντρια, σας ακούω. Αυτός ο διάλογος προσωπικά εμένα, με αυτή τη Δημοτική Σχολή, υπηρεσιακά μην μπερβαίνει. Αποχωρώ. Και εγώ λυπάμαι από εδώ και πέρα. Σας λέω. Μπορείτε να το συνεχίσετε. Είσαστε. Σας λέω ότι από εδώ και πέρα το λύνουμε το πρόβλημα. Πάμε μαζί όλοι. Αλλά το θέμα ποιο είναι ότι. Τη Δευτέρα βάζω τα παιδιά στο σχολείο με την έγγραφη διαβεβαίωσή σας. Αφού αναλαμβάνουμε εμείς, έτσι είναι η δημοκρατία. Θεσμικά λειτουργεί. Εσείς λέτε αόριστα ότι κάντε μου τούτο, είναι ανασφαλές το κτίριο, δημιουργούμε εντυπώσεις. Κύριε Τσιμή, με συγχωρείτε. 5 λεπτά πριν πέσει ο Σοβάς, ήταν τόσο από κάτω. Ακούστε κάτι. Τι δεν γίνονται, γιατί λέτε αυτό το πράγμα. Γιατί το λέτε, κι εγώ μηχανικός είμαι. Αλλά δεν κάθομαι να λέω ότι είμαι μηχανικός και ξέρω τι κάνω και ράνω. Έχω την αίσθηση ότι το κτίριο αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλο. Αυτό σας κάνει τόσο σοβαρή εντύπωση.
Δηλαδή, σας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, εμείς πάμε να βρούμε, να υλοποιήσουμε αυτό το μουσικό σχολείο. Είμαστε μαζί σας. Προσωρινά η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να πάτε εκεί. Δεν μπορώ να προκαταλάβω την οποιαδήποτε απόφαση της Δημοτικής Αρχής του αύριο. Για λοιπόν, αυτή τη Δημοτική Αρχή κρίσιμη δεν αυτή έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, θα το συζητήσουμε μέσω δημοκρατικά με το Δήμαρχο, όλοι να το συζητήσουμε, να ακούσουμε όλες τις απόψεις και των ειδημόνων, σας είπα, των επαϊών των μηχανικών και από εκεί και πέρα όλα θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Εγώ δεν μπορώ πέραν αυτού να σας πω ότι τη Δευτέρα θα είναι έτοιμο το σχολείο να μπείτε μέσα. Και οποιοσδήποτε άλλες εργασίες που έχουν μετά την καθαίρεση, των επιχρησμάτων της οροφής θα γίνουν τα Χριστούγεννα όταν οι μαθητές δεν είναι εκεί. Άρα λοιπόν κλείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και όλοι μαζί δίνοντας ο ένας τον άλλον κουράγιο να λύσουμε ένα πρόβλημα χρονίζων δεκαετιών. Ελάτε δίπλα μας κύριε Τσιμή, το σύγκρο αυτό σας ζητάμε. Δεν μου λέτε, δεν είμαι εδώ δίπλα σας. Ποιος... Ουσιαστικά σκεφτείτε. Όχι, μισό λεπτό. Εσείς μπορεί να είστε δίπλα μας. Μπορείς να είστε δίπλα μας. Προσωπικά. Όχι, εσείς μπορεί να είστε δίπλα μας. Προσωπικά. Αλλά εκπροσωπείτε μια γενικότερη. Σκεφτείτε ότι έχει περάσει, ότι έχουμε περάσει 13 μήνες κύριε Τσιμή και είμαστε μέσα σε κάτι κουτούκια. Ελάτε να τα δείτε. Σας κάνει εντύπωση δηλαδή αυτό που σας λέω. Δεν ξέρετε ότι έχουν κλείσει τις ντουζιές. Το ακούτε πρώτη φορά. Πραγματικά είναι που τούτο. Ότι γραμμάει βόθρος. Στο διάδρομο μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Υποτίθεται ότι πήγαμε εκεί πέρα για καλύτερα κύριε Τζιμή και δεν είναι καθόλου καλύτερα. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Είναι το εφικτό. Δεν είναι το εφικτό κύριε Τζιμή. Ο Δήμος δεν κάνει τη διαχείριση του κτηριακού αποθέματος. Βρέστε. Βεβαίω πώς είναι δυνατόν διοικητικές υπηρεσίες να απασχολούν ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται, μιλάμε. Για την Ακαδημία. Λοιπόν. Από πού και ως πού. Συγγνώμη κύριε Τζιμή, ένα σχολείο είναι σε ανασφαλείς συνθήκες, στηβάζουν τα παιδιά μέσα, δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι, κάνουν γυμναστική στο διάδρομο και πηδάμε από πάνω τους για να μπούμε και να περάσουμε. Σε ένα τέτοιο χώρο. Και σε διάδρομο. Διάδρομο κανονικά, τι είναι ο διάδρομος, όσο ανοίγουν τα χέρια μέχρι εκεί. Και κάνουν γυμναστική εκεί τα παιδιά μας. Και έχουμε τις διοικητικές υπηρεσίες που άνετα θα μπορούσαν να μεγαλουργήσουν, όχι απλώς να στεγαστούν, στο κτίριο του ΑΕΔ, εφόσον γίνει ο έλεγχος, γιατί θέλουμε όλοι να είναι καλά. Και γιατί δεν παίρνεται αυτή η απόφαση, για αυτό το προσωρινό, μετά να ξαναγυρίσουν. Για αυτό το προσωρινό, μέχρι να γίνει. Για να είμαστε ασφαλείς ότι είμαστε στο σχολικό κτίριο. Θα κάνετε τα οποιαδήποτε διαβήματά σας. Τα έχουμε κάνει γραπτώς. Σε εσάς παίρνει την απόφαση. Διοίκηση της εκπαίδευσης και αυτή, και αυτή θα μας κάνει την εισήγηση για να συναποφασίσουμε όλοι μαζί. Εσείς διαχειρίζεστε το κτηριακό μετά την εισήγηση, την εισήγηση των εκπαιδευτικών θεσμικών οργάνων την έχουμε φυσικά εμείς την τελική. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει. Και εγώ ευχαριστώ συνάδελφοι και αν υπόθηκε κάτι είναι γιατί πρέπει να τα βάζουμε τα πράγματα, με αρέσει η γλώσσα της αλήθειας, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη σωστή βάση. Ερχόμαστε όλοι τώρα σε μια δημοτική αρχή η οποία έχει την πρόθεση και το λύνει το θέμα να λέμε δεν μας συμβαίνει. Αυτό το πράγμα δεν δεχόμαστε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είπε κανένας τίποτα τέτοιο, κύριε Τζιμή. Συγγνώμη, μην δίνετε λάθος εντύπωση. Δεν συνέβη. Και έχουμε και τη δέσμευσή σας ότι περιμένουμε γραπτό κάποια πράγματα για το άμεσο και για το μελλοντικό. Το άμεσο θα το έχετε. Και για το μελλοντικό να έχουμε. Και τα βήματα που θα γίνουν. Και τα βήματα που θα γίνουν και για το μελλοντικό. Τα βήματα οτιδήποτε θα γίνουν. Σας ευχαριστώ.